Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε απευθείας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου από το παραλιακό μέτωπο, την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, με σύμμαχο τον καλό καιρό. Και φυσικά παρακολουθήσαμε όλες τις επετειακές εκδηλώσεις από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Στην Εξέδρα των Επισήμων καταφτάνουν οι αιρετοί της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η κυρία Ελένη Δονδουλάκη, Γενική Γραμματέας του Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο κόσμος έχει καταφτάσει στο παραλιακό μέτωπο προκειμένου να χειροκροτήσει τη μαθητιώσα νεολαία, τα τμήματα των πολλών πολιτιστικών συλλόγων αλλά και τα αγήματα του στρατού. Εδώ είμαστε, διπλή εορτή Επανάσταση του 1821 και Ευαγγελισμός σήμερα, διπλή γιορτή και θρησκευτική γιορτή, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, τα λέγαμε και από νωρίς το πρωί. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες, χρόνια πολλά στον Βαγγέλη και στην Ευαγγελία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Με σύμμαχο λοιπόν τον καλό καιρό, είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε ήχο και εικόνα από το παραλιακό μέτωπο. Φυσικά την έναρξη της παρέλασης θα σηματοδοτήσει η Φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, πεανίζοντας τα επετειακά εμβατήρια. Όπως κάθε χρόνο η Φιλαρμονική παίρνει τη θέση της ακριβώς απέναντι από την Εξέδρα των Επισήμων. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου εδώ από την Καβάλα. Στο κοντρόλ ο κύριος Σάββας Τσίγκας. Από εκεί και μετά οι υπόλοιποι τεχνικοί μας, Δημήτρης Χατζημαλής και Ευαγγέλης Καραγεώρας, στις επάλξεις μαζί με τον Νίκο Χατζηγιοβανάκη. Ο Νίκος Πιτσέρης από το νησί της Θάσου με τον Χρήστο Μαυριόπουλου. Ο Κώστας Χρυσοχοίδης από τον Έστω, από τον Δήμο Νέστου και οι υπόλοιποι συνεργάτες μας από τον Δήμο Παγκαίου και τις όμορες περιφερειακές ενότητες, τους όμορους δήμους της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα μας μεταφέρουν το κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ημέρας μέσα από τα δελτία ειδήσεων και φυσικά σε μαγνητοσκόπηση παρέλαση της 25ης Μαρτίου της Καβάλας στις 2.30 ώρα. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες παρελάσεις από την Χρυσούπολη, την έδρα του Δήμου Νέστου, την Ελευθερούπολη, την έδρα του Δήμου Παγκαίου και ντολιμένα την έδρα του Δήμου Θάσου. Παρακολουθήσαμε την επίσημη δοξολογία από τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα, χωροσταντούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου. Ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κύριος Βασίλειος Αργιόπουλος, ο εκπαιδευτικός, τα είπαμε και λίγο νωρίτερα βέβαια όλα αυτά. Βλέπουμε λίγο, δώστε λίγο παρακαλώ εικόνα από το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, έτσι ώστε να δουν και οι φίλοι τηλεδεατές οι οποίοι δεν κατέβηκαν και μέμειναν στα σπίτια τους συντονισμένοι, να δουν την παρέλαση από την συχνότητα της τηλεόρασης του Σέντερ. Φυσικά, έχουμε όπως κάθε χρόνο και την γαλανόλευκη, η οποία κυματίζει μια πρωτοβουλία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, του Λιμενάρχη Καβάλας, του κυρίου Αθανάσιου Βρίζα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Η πομπή, οι αιρετοί της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καταφτάνουν στην Εξέδρα των Επισήμων. Ο κόσμος είναι αρκετός, ο οποίος έχει σταθεί δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως για να παρακολουθήσει την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εδώ από την ηλιόλουστη Καβάλα. Η Φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου είναι στη θέση της, δηλαδή στο ύψος περίπου του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, στο ύψος του πάρκινγκ του ΝΟΚ,
εκεί από όπου θα σημάνει και την έναρξη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Θα πάρει τη θέση της ακριβώς απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και θα πεανίζει τα εμβατήρια της ημέρας. Βλέπετε, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει κατέβει στο παραλιακό μέτωπο. Για μία ακόμη φορά θα πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν, πέρα από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιφέρειά μας και στην Καβάλα. Βλέπουμε και την εξέδρα των επισήμων, αιρετή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, την κυρία Ελένη Δουνδουλάκη, Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δίπλα της είναι ο κύριος Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, και παραδίπλα η κύριε Μακάριος Λαζαρίδης και Αγγελική Δελικάρη, βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, δίπλα στη Γενική Γραμματέα. Βλέπουμε εδώ και την Γαλανόλευκη, η οποία έχει ψωθεί από νωρίς το πρωί με ένα γερονοφόρο όχημα. Βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να κυματίζει, και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φωτογραφίζονται με τη συγκεκριμένη σημαία από νωρίς το πρωί, από τις 8 η ώρα. Μια συνεργασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, του Λιμενάρχη, του κυρίου Αθανάσιου Βρίζα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας και τον Δήμαρχο, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Η επέτειος να γιορτάζουμε τον Εθνικό Ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου του 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της Επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή, έτσι ώστε να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων. 12 και 1 πρώτα λεπτά και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η παρέλαση της 25ης Μαρτίου εδώ από την ηλιόλουστη Καβάλα. Κατάμεστη πραγματικά από κόσμο η παραλιακή οδός από άκρη σ' άκρη, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια θα παρακολουθήσουμε και θα χειροκροτήσουμε τη μαθητιώσα νεολαία, η οποία συμμετέχει και φέτος στη φετινή παρέλαση. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε το κλίμα, την εικόνα, τον ήχο από τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και την διεξαγωγή της παρέλασης της 25ης Μαρτίου εδώ από την παραλιακή λεωφόρο, την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Παρουσία της εκπροσώπου της κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Ελένη Δονδουλάκη. Όπως είδαμε και στα πλάνα των εικονοληπτών μας, Βαγγέλη Καραγεώρα και Δημήτρη Χατζημαλή, διπλαισιώνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης. Εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου βρίσκονται στην εξέδρα των επισήμων, όπως επίσης και αιρετοί της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σε μια κατάμεστη από κόσμο παραλιακή. Επίσης, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και ο Νίκος Χατζηγιοβανάκης, βρίσκεται στην Καβάλα για συμβολικούς λόγους και ο πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Φώτης Μάρης. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσουμε.
Η επέτειος να γιορτάζουμε, όπως είπαμε, τον Εθνικό Ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου του 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της Επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων. Αυτή την Άγια Μέρα, ο παλαιό πατρόν Γερμανό, κι άλλαξε για να σηκώσω την Αγία Λάδρα, την Αγία Λάδρα, τη σημαία της Επανάστασης. Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1821, αλλά λίγες ημέρες νωρίτερα στην Πελοπόννησο, μια περιοχή με συμπαγής ελληνικούς πληθυσμούς και μικρή στρατιωτική παρουσία των Τούρκων. Ο στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής της Πελοποννήσου, Μόρα Βαλεσί, Χουρσίτ Πασάς, βρισκόταν στα Γιάννηνα για να εξοντώσει τον Αλή Πασά, ο οποίος είχε αυτονομηθεί από την Υψηλή Πύλη. Πριν από την αναχώρησή του, ο Χουρσίτ είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τους προεστούς του Μοριά ότι οι φήμες που κυκλοφορούν για τον επικείμενο ξεσηκωμό των Αγιάδων ήταν ανυπόστατες. Βλέπετε και ένα πλάνο από τη γαλανόλευκη, η οποία κυματίζει με τη βοήθεια ενός ιδιωτικού γερονοφόρου οχήματος. Ένα όχημα το οποίο τοποθετήθηκε, στάθμευσε νωρίς το πρωί στο ύψος του κεντρικού λιμεναρχείου Καβάλας. Πρόκειται για μια συνεργασία του κεντρικού λιμεναρχείου, του λιμενάρχη Καβάλας, του κυρίου Αθανάσιου Βρίζα και του Δήμου Καβάλας. Αχαιοί και μανιάτες ερίζουν για το ποιος έριξε την πρώτη του φεκιά του Εθνικού Ξεσηκωμού. Στις 21 Μαρτίου ξεκινά η πολιορκία των Καλαβρίτων από τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πεθμεζαίους. Είναι η πρώτη πολεμική ενέργεια της Επανάστασης και θα λήξει νικηφόρα μετά από 5 ημέρες. Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες υπό την αρχηγία του Πετρόμπε η Μαυρομιχάλη με την συνεπικουρία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καταλαμβάνουν την Καλαμάτα και με διακήρυξή τους κάνουν γνωστό στη διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Την ίδια μέρα, οι άντρες του Ανδρέα Λόντου θέτουν υπό τον έλεγχό τους την Βόστιτσα, το σημερινό Αίγιο, ενώ επαναστατικός αναβρασμός επικρατεί στην Πάτρα. Από την Κωνσταντινούπολη, με προογυρισμό, το Άγιο Όρος αναχωρεί ο σεραίος και φλογερός πατριώτης Εμμανουήλ Παπάς, προκειμένου να ξεκινήσει την επανάσταση στη Μακεδονία. Η 23η Μαρτίου είναι ο πρώτος σημαντικός σταθμός του εθνικού αγώνα και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει τη θέση της 25ης Μαρτίου στο εορταστικό καλεντάρι της χώρας μας, της όμορφης γαλανόλευκης Ελλάδας μας. Παρακολουθείτε εικόνες στους τηλεοπτικούς σας δέκτες από την παραλιακή, την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία είναι κατάμεστη από κόσμο. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα και η παρέλαση ξεκινά με την φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου Καβάλας σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα να πεανίζει τα επαιτειακά εμβατήρια, να παίρνει την θέση της απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και ουσιαστικά να κηρύσει την έναρξη της φετινής παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Ήδη ακούγονται τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής που έχει ξεκινήσει σε πρώτο πλάνο, τη βλέπετε, η οποία Φιλαρμονική ιδρύθηκε το 1906 από την ελληνική κοινότητα. Από το 1913 έως το 1938 ο αρχιμουσικός Ζαφυρόπουλος ήταν αυτός που έβαλε τις βάσεις της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Σήμερα αριθμεί 45 περίπου μουσικούς και σπουδαστές. Αρχιμουσικός της είναι ο Θανάσιος Παρμενίδης. Στη Φιλαρμονική διδάσκονται δωρεάν η θεωρία της μουσικής και τα όργανα της μπάντας. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα Ελλήνων συνθετών, κλασικής μουσικής, τζαζ και άλλων τύπων μουσικής. Συμμετέχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε εθνικές επετείους. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών και έχει συμμετάσχει
σε Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιών. Σταθμό για τη φιλαρμονική αποτελεί συνεργασία με την καταξιωμένη συνθέτη μουσικό Ευανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Καβάλας τον Αύγουστο του 2014. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε και ακόμα πραγματικά σε όσους παρακολούθησαν αυτή την αξέχαστη συναυλία έχει χαρακτήσει τη μνήμη τους. Σε πρώτο πλάνο ο αρχιμουσικός Αθανάσιος Παρμενίδης και η φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου Καβάλας παρελάβουν μπροστά από τον κόσμο, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, παίρνοντας σε λίγο τη θέση τους ακριβώς απέναντι για να σημάνουν και την έναρξη της διεξαγωγής της φετινής παρέλασης της 25ης Μαρτίου, εδώ από την παραλιακή οδό, την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, με σύμμαχο, όπως είπαμε, τον καλό καιρό και τους καλούς συνεργάτες, δημοσιογράφους και τεχνικούς, οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις από νωρίς το πρωί για να σας μεταφέρουν ήχο και εικόνα τόσο από την Καβάλα όσο και από τους όμορους δήμους νες του Παγκαίου Θάσου, τις όμορες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ξάνθης, Δράμας, Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης και φυσικά την Κεντρική Μακεδονία, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Όλα αυτά θα έχετε δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος της τηλεόρασης του Σέντερ, το οποίο μεταβάλλεται λόγω του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Η Γαλανόλευκη κυματίζει από νωρίς το πρωί με τη βοήθεια ενός ιδιωτικού γερανοφόρου οχήματος στο ύψος του κεντρικού λιμεναρχείου Καβάλας. Η φιλαρμονική παίρνει τη θέση της ακριβώς απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, σηματοδοτώντας και σημαίνοντας ουσιαστικά την έναρξη της φετινής παρέλασης της 25ης Μαρτίου με τους μαθητές των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, τιμάτων των αναρρύθμιτων πραγματικά πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, τιμάτων και αγήματα του στρατού της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας. Ήδη ο κόσμος είναι αρκετός και χειροκροτά την φιλαρμονική που παιανίζει τα εμβατήρια της ημέρας. Οι καταστηματάρχες έτοιμοι για να από νωρίς το πρωί για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Σωματείο Μέριμνα, βλέπετε εδώ την εξέδρα των επισήμων και φυσικά τη σκυτάλη παίρνει το Σωματείο Μέριμνας Παιδιού Καβάλας. Αυτή τη στιγμή παρελάβουν τα τμήματα της Μέριμνας Παιδιού από την περιοχή, εκεί όπου βρίσκονται, στην περιοχή των Ποταμουδίων, στην Καβάλα. Κρατώντας την Γαλανόλευκη, παρελάβουν τα μικρά μας παιδιά, το μέλλον αυτής της χώρας, το αύριο, καταχειροκροτούμενα από τον κόσμο που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας. Το αύριο αυτής της χώρας, το μέλλον αυτής της πόλης. Μέριμνα Παιδιού Καβάλας, στην περιοχή των Ποταμουδίων. Σημαντική συμβολή της όλα αυτά τα χρόνια το κοινωνικό έργο το οποίο επιτελούν οι κυρίες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
όμορφες εικόνες από την ηλιόλουστη Καβάλα και τα τμήματα της Μέριμνας Παιδιού Καβάλας. Κατάμεστο το παραλιακό μέτωπο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, που εκτός από την Επανάσταση εναντίον των Τούρκων γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του χριστιανισμού. Άλλωστε για τον λόγο αυτόν συνδέθηκε και ο εορτασμός της Επανάστασης με την ημέρα αυτή. Πρώτο ειδικό συνέχεια σχολείο, δημοτικό σχολείο Καβάλας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παρελάβει. Μέριμνα Παιδιού Καβάλας, πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας, με τα εμβατήρια να πεανίζουν από τη φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου Καβάλας και να δίνουν μία άλλη διάσταση σε αυτή την μεγαλειώδη παρέλαση της 25ης Μαρτίου εδώ από την πόλη της Καβάλας. Όμορφες πραγματικά εικόνες από τα τσαολιαδάκια μας, τα παιδιά του αύριο, το μέλλον αυτής της πόλης, καταχειροκροτούνται από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται από νωρίς δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Μέριμνα Παιδιού Καβάλας και ακολουθεί το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας. Βλέπουμε και εδώ τον κύριο Θανάσιο Παρμενίδη σε πρώτο πλάνο και στο βάθος τους μαθητές του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου Καβάλας να κρατούν με περηφάνεια την καλανόλευκη. Η ημέρα λοιπόν του Ευαγγελισμού ήταν η ημέρα που η Παναγία έμαθε τη χαρμόσυνη είδηση ότι πρόκειται να γεννήσει τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Τα χαρμόσυνα νέα μετέφερε στη Θεοτόκο Μαρία ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Μάλιστα δεν της ανακοίνωσε απλώς το νέο, ότι πρόκειται δηλαδή να φέρει στον κόσμο τον Ιησού σαν κάτι το δεδομένο. Αλλά ζήτησε τη συγκατάθεσή της. Καταχειροκροτούνται οι μαθητές του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου Καβάλας. Πρώτο λοιπόν ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας και ο κόσμος βλέπετε είναι αρκετός ο οποίος χειροκροτά αυτά τα παιδιά που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα υπόλοιπα. Με χαρά και περηφάνεια κρατούν την γαλανόλευκη, παρελάβουν μπροστά από χιλιάδες κόσμου και μπροστά από την εξέδρα των επισήμων το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας. Αξίζει το χειροκρότημα το οποίο λαμβάνει αυτή τη στιγμή από τους πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην παραλιακή οδό. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, συγχαρητήρια στο οικογενειακό περιβάλλον, στους γονείς. Η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων να δίνουν προτεραιότητα στην ένταξη αυτών εδώ των παιδιών που πραγματικά δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο, μπράβο. Εισπράττουν το πιο δυνατό, το πιο ζεστό χειροκρότημα. Συγκινητικές στιγμές. Πάντα με τη συνδρομή των γονέων αλλά και εκπαιδευτικών παρελάβουν με χαρά και περηφάνεια εδώ από το παραλιακό μέτωπο και την γαλανόλευκη να κυματίζει. Είναι πολύ δυνατό το χειροκρότημα το οποίο εισπράττουν οι μαθητές του πρώτου ειδικού σχολείου. Ακολουθούν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Παλιού. Βλέπετε πώς κυματίζουν οι συγγαλανόλευκες στα πλάνα τα οποία μας μεταφέρουν αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης Χατζημαλής, ο Βαγγέλης Καραγιώρας, ο οποίος έχει την ονομαστική του εορτή, ο Σάβας Τσίγκας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε.
Και το χειροκρότημα που λαμβάνουν τα παιδιά είναι πολύ δυνατό, πολύ συγκινητικό. Ρίγοι συγκίνησης μας διαπερνούν όλους. Δημοτικό σχολείο Παλιού. Συγχαρητήρια και στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Παλιού. Να πούμε με βάση τα θρησκευτικά μας, σύμφωνα λοιπόν με τον Ευαγγελιστή Λουκά που κατέγραψε το γεγονός, ο Θεός με αυτόν τον τρόπο έδωσε στην Παναγία τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνη της, δίνοντάς της τη χαρά της συνδημιουργίας. Η Παναγία ρώτησε τον Άγγελο πώς θα γινόταν να κυοφορήσει παιδί δεδομένου ότι δεν είχε σωματική επαφή με κάποιον άντρα, μιας και ήταν απλώς αραβωνιασμένη και όχι παντρεμένη με τον Ιωσήφ. Τότε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εξήγησε στη Μαρία ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και ότι αυτός θα φροντίσει για όλα. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους παραστάτες, σημειοφόρο, σε όλα τα παιδιά που παρελάβουν και κάναν δοκιμαστικές όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τους δασκάλους φυσικής αγωγής αλλά και τους καθηγητές, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα αναφέρθηκε το παράδειγμα της Ελισάβετ, η οποία αν και ήταν στήρα γέννησε με τη βοήθεια του Θεού σε προχωρημένη ηλικία. Έτσι η Παναγία πίστηκε και δέχτηκε το θεϊκό πρόσταγμα και ο Γαβρίλ αποχώρησε έχοντας εκπληρώσει το έργο του. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε το γεγονός αυτό στις 25 Μαρτίου. Κάθε χρόνο όμως στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Εκ των πραγμάτων είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας ως αφετηρία της εθνικής παλινογενεσίας. Και το χειροκρότημα του κόσμου όσο περνάει η ώρα ολοένα και δυναμώνει με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων να παρελάβουν τέταρτο δημοτικό σχολείο συνέχεια. Είδαμε το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, το δημοτικό σχολείο του Παλιού, το δεύτερο δημοτικό, το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Και δείτε εδώ τους μικρούς μας φίλους πίσω από τα προστατευτικά και κλειδώματα να κρατούν τη γαλανόλευκη και να παρακολουθούν την παρέλαση που αύριο μεθαύριο θα είναι αυτά τα οποία θα παρελάβουν. Τέταρτο δημοτικό σχολείο Καβάλας. Και ακολουθεί το πέμπτο δημοτικό σχολείο με το σφύριγμα και το πρόσταγμα των δασκάλων φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και των καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα γυμνάσια και τα λύκεια. Οι μαθητές παρελάβουν με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια εδώ από την ηλιόλουστη Καβάλα, όπου στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 που έγινε εναντίον του τουρκικού ζυγού μετά από 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς. Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμα και σήμερα, με τη γαλανόλευκη να κυματίζει, με τους μαθητές να παρελάβουν περήφανη και με υψηλό ανάστημα ευθύνης για το αύριο, γιατί είναι τα παιδιά του αύριο, το μέλλον αυτής της χώρας, το μέλλον αυτής της περιοχής. Με άλλα λόγια, τότε γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, όπως όμως και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου, έτσι και την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της Επανάστασης. Το τονίζουμε αυτό και το λέμε για να το μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και να το φρεσκάρουν οι παλαιότερες. 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Όμορφες φορεσιές, όμορφα πρόσωπα, όμορφα χαμόγελα. Πιο συγκεκριμένα να πούμε, η Επανάσταση σε διπλωματικό επίπεδο ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 1821 από τη μακρινή Μολδοβλαχία, τη σημερινή Ρουμανία, από τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Στην Ελλάδα η εξέγερση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο και γρήγορα εξαπλώθηκε στη στερεά Ελλάδα και από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η μαθητιώσα νεολαία παρελάβνει 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Όμορφες φορεσκές, υψηλό ανάστημα, όμορφα χαμόγελα και το πρόσταγμα των δασκάλων φυσικής αγωγής με το σφύριγμα για να έχουν έναν τέλειο βηματισμό, όπως κάναν και τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο των δοκιμαστικών στους αύλιους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων. 7ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο συνέχεια. Στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας που ήταν απαραίτητη για την εκκίνηση της Επανάστασης, καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο νεοελληνικός διαφωτισμός. Από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπήρξε ο ένας και μοναδικός Ρήγας Φεραίος ή Βενεστριλής, ο οποίος είχε γράψει και το περίφημο «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά τα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», φράση η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τον απελευθερωτικό αγώνα. Ένας από τους κυριότερους λοιπόν εκπροσώπους που υπήρξε ήταν ο Ρήγας Φεραίος ή αλλιώς Βενεστριλής. Η φράση αυτή μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα και δεν την ξεχνάμε. Αναγράφεται σε πολλές αίθουσες αλλά και σε πολλούς διαδρόμους σχολικών συγκροτημάτων. Το καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Όγδο και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Ο ξεσηκωμός λοιπόν των υπόδουλων Ελληνίων κατά του Οθωμανού δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821 υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Όγδο και ένα το Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Καταχειροκροτούνται οι μαθητές από τον κόσμο, ο οποίος είναι πολύς, είναι αρκετός από νωρίς το πρωί, καθώς και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Πολλά υπόθηκαν τις προηγούμενες μέρες για την αστάθεια που θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι όμως έδιωξαν τα σύννεφα που ήταν πάνω από την Καβάλα, πάνω από τη Θάσο, πάνω από την περιφέρεια από νωρίς το πρωί και βγήκε ο υπέρλαμπρος, έτσι ώστε να εορταστεί και να τιμηθεί η επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821 από τη μαθητιώσα νεολαία, μαθητές παιδικών, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων. 11ο Δημοτικό Σχολείο, 9ο, 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι της Δημαρχίας και συστεγάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με το 12ο στο νέο ανακαινισμένο και ενεργειακό συγκρότημα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας και 11ο Δημοτικό Σχολείο, ένα ακόμη ιστορικό σχολείο, το σχολείο της περιοχής των Ποταμουδίων. Συγχαρητήρια στους μαθητές του 10ου Δημοτικού, του 11ου Δημοτικού. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των δημοτικών που παρελάβουν αυτή την ώρα. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τις δασκάλες φυσικής αγωγής. 11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, περιοχή των Ποταμουδίων. Ένα ακόμη ιστορικό σχολείο με ένα υπερδραστήριο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ποταμουδίων με το έμβλημα του καπνού. 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, συνέχεια μετά το 11ο των Ποταμουδίων στην οδό Βενιζέλου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Μικροί και μεγάλοι μαθητές παρελάβουν αυτή την ώρα. Μαθητές δημοτικών σχολείων της Καβάλας παρελάβουν
καταχειροκροτούμενοι. Αγόρια και κορίτσια, μαθητές και μαθήτριες. 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στην οδό Βενιζέλου, σε ένα προσφάτως ανακαινισμένο σχολικό συγκρότημα. Συγχαρητήρια και στη γυμνάστρια του 12ου Δημοτικού Σχολείου. 13ο Δημοτικό Σχολείο συνέχεια. Δέκατο τρίτο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλα στην περιοχή του Προφητηλία. Ανεβαίνουμε βορειότερα από τον Άγιο Γιάννη, από τη Δεξαμενή, στον Προφητηλία. 14ο Δημοτικό, 13ο και 14ο Δημοτικό παρελάβουν αυτή την ώρα. Η Ελληνική Επανάσταση, να πούμε, υπήρξε και ένα από τα κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε φάση παρακμής. Δέκατο τέταρτο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλα συνέχεια. Η Επανάσταση ξεκίνησε ουσιαστικά το Φλεβάρι του 1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και δυναμώθηκε στην Πελοπόννησο τον επόμενο μήνα με την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου και την προκήρυξη των επαναστατημένων Ελλήνων προς την Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη ότι ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους. Και παρά την αποτυχία του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, η σπίθα της Επανάστασης άναψε για τα καλά στην Πελοπόννησο, ένα από τα πιο καθυστερημένα τμήματα του ελληνισμού, και επεκτάθηκε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. 15ο και 16ο Δημοτικό Σχολείο, 16ο Δημοτικό συνέχεια στην περιοχή της Μεταμορφώσεως, στην περιοχή του Βύρωνα. Ένα ακόμα Δημοτικό Σχολείο, υπόδειγμα, συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που παρελάβουν με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια σήμερα. 16ο Δημοτικό στην περιοχή του Βύρωνα, στην Μεταμόρφωση, εκεί όπου έχουμε μία ανοιχτή πληγή μετά την κατεδάφιση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Περισσότερα νέα θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να πούμε για αυτό το θέμα, αν και τα λέμε συχνά πυκνά μέσα από τις ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. 17ο Δημοτικό Σχολείο, μετά το 16ο, από τη Μεταμόρφωση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Δυνατό το χειροκρότημα το οποίο εισπράττουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Καβάλας, οι οποίοι παρελάβουν με περηφάνεια μπροστά από χιλιάδες κόσμου και μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Όπου, να πούμε για μία ακόμη φορά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης είναι η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κυρία Ελένη Δουνδουλάκη. 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής και έπεται συνέχεια με το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Από την περιοχή της Κηπούπολης. Συγχαρητήρια στις μαθήτριες, τους μαθητές, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό και του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος. 18ο Δημοτικό Σχολείο, περιοχή Κηπουπόλεως. Και ακολουθεί το 19ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θράκης και Αλκίνου στην περιοχή του Βύρωνα. Δέκατο όγδο Δημοτικό Σχολείο Κηπουπόλεως. Μαθητές και μαθήτριες παρελάβουν. 19ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, όπως είπαμε, στη συμβολή των οδών Θράκης και Αλκίνου στην περιοχή του Βύρωνα, με το πρόσταγμα
της δασκάλας φυσικής αγωγής. Με τη Μαντό, την κυρία Μαντό όπως τη φωνάζουν όλοι, επαιτειακό και το όνομα, κυρία Τοκακλίδου, η οποία σήμερα μετρά 36 ολόκληρα χρόνια υπηρεσίας. Είναι η τελευταία φορά που παρελάβει με την αυτιώσα νεολαία, περήφανη και με χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς παραδίδει, βγαίνει στη σύνταξη, νεότατη. 18ο και 19ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Τα μηνύματα αυτά μας λένε... Και ακολουθεί το 20ο Δημοτικό Σχολείο από την περιοχή του Αγίου Λουκά. Είναι συγκινητικές οι στιγμές. Για όλους, για μικρούς και για μεγάλους. Το 19ο Δημοτικό και 20ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. 21ο και 22ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή του Βύρωνα, στην περιοχή Φλωρέξ, στην Καβάλα. Και ακολουθεί μετά το 22ο, το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από την περιοχή της Νεάπολης. Η κατάληψη λοιπόν της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1821 παγίωσε την Επανάσταση και ανέδειξε τη στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι επιτυχίες των επαναστατημένων Ελλήνων συνεχίστηκαν στα Δεβενάκια, τη Γραβιά, με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, αλλά και στη θάλασσα όπου διακρίθηκαν ναυμάχοι του επίπεδου ενός Κωνσταντίνου Κανάρη και ενός Ανδρέα Μιαούλη. Ονόματα που πραγματικά σημάδεψαν την ελληνική ιστορία. Κωνσταντίνος Κανάρης και Ανδρέας Μιαούλης. Η αδυναμία των Οθωμανών Τούρκων να καταστήλουν την Επανάσταση οδήγησε στην εμφάνιση των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή για την Επανάσταση σε συνδυασμό με τις εμφύλιες διαμάχες που είχαν ξεσπάσει μεταξύ των Ελλήνων. 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Με περηφάνεια... Μαθήτριες και μαθητές του 25ου Δημοτικού Σχολείου παρελάβουν αυτή την στιγμή μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και μπροστά στα μάτια χιλιάδων πολιτών οι οποίοι καταχειροκροτούν τη μαθητιώσα νεολαία. Η πτώση του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826 αναζωπήρωσε το κίνημα των Φιλελλήνων στην Ευρώπη και ο ελληνικός ξεσηκωμός έλαβε διεθνείς διαστάσεις. Thank you.
Δυνατό λοιπόν το χειροκρότημα το οποίο εισπράττουν οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των σχολείων. Εδώ βλέπετε μια πανοραμική εικόνα από την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καβάλα. Όμορφες εικόνες που μας μεταφέρουν οι καλοί συνάδελφοι. Σκυτάλη παίρνουν φυσικά τα γυμνάσια, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους καταχειροκροτούνται από τον κόσμο. Η συνδρομή λοιπόν των μεγάλων δυνάμεων στην απελευθέρωση υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα με την ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827. Οι Έλληνες εξακολουθούσαν να μάχονται ηρωικά ως την τελευταία μάχη του αγώνα στην Πέτρα της Βιωτίας το Σεπτέμβριο του 1829. Στην οποία διακρίθηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης, μια παραγνωρισμένη προσωπικότητα της Επανάστασης. Την περίοδο αυτή αναδείχτηκαν οι στρατηγικές ικανότητες του Γεώργιου Καραϊσκάκη, ιδιαίτερα στις μάχες της Αράχοβας και σε περιοχές της Αττικής. Στο μεταξύ, η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα στις αρχές του 1828 και η αναχώρευσή του από την Εθνοσυνέλευση σε κυβέρνητη της Ελλάδος σηματοδότησαν την απαρχή της οικοδόμησης του νέου κράτους. Πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Καβάλας, καταχειροκροτούμενοι οι μαθητές, μικροί και μεγάλοι. Με τα τύμπανά τους, με τη σημαία τους, με τις όμορφες φορεσκές, το όμορφο και λαμπερό χαμόγελο, το υψηλό ανάστημα, τη χαρά και την υπερηφάνεια παρελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επιστήμων, αλλά και των λοιπόν πολιτών που είναι πάρα πολλοί. Η 25η Μαρτίου λοιπόν, η μέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Πρώτο, δεύτερο γυμνάσιο Καβάλας. Συγχαρητήρια. Βλέπουμε τα περήφανα νιάτα, τα παλικάρια μας του Δευτέρου Γυμνασίου Καβάλας υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας φυσικής αγωγής. Δεύτερο γυμνάσιο Καβάλας επί της οδού Αρκαδίου στην περιοχή του Βύρωνα. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες. Πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Καβάλας. Και ακολουθεί το τρίτο γυμνάσιο της πόλης. Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Και μετά το τέταρτο γυμνάσιο Καβάλας στο Ζουμπουλάκιο, το γνωστό Ζουμπουλάκιο σε όλους. Τρίτο γυμνάσιο Καβάλας και τέταρτο γυμνάσιο. Μαθητές και μαθήτριες παρελάβουν. Τρίτο και τέταρτο γυμνάσιο με τη γαλανόλευκη να κυματίζει από νωρίς το πρωί. Μετά από αυτή τη συνεργασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, του Λιμενάρχη του κ. Θανάσιου Βρίζα με τον Δήμο Καβάλας και τον Δήμαρχο Θεόδωρο Μουριάδη. Ακούμε και τα συνθήματα τα οποία φωνάζουν οι μαθητές των σχολείων για να κάνουν ακόμα πιο ζωντανό και πιο ζωηρό το πέρασμά τους από την παραλιακή λεωφόρο, όπου 25 Μαρτίου, η μέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού. Βλέπετε και από τα μπαλκόνια, ο κόσμος παρακολουθεί τη φετινή διεξαγωγή της παρέλασης. Από τον αρχηγό της φιλικής εταιρείας, Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Η ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε ως σημείο αναφοράς από τις πρώτες ήδη ημέρες της Επανάστασης και μάλιστα ως έναρξη ειδικής χρονολόγησης, ακόμα και σε περιοχές που είχαν επαναστατήσει νωρίτερα. Τουλάχιστον από το 1823 θεωρείται στην Πελοπόννησο ως ημέρα έναρξης της Επανάστασης. Το 1822 η προσωρινή κυβέρνηση που είχε έδρα την Κόρινθο αποφάσισε να εορταστεί η επέτειος της Επανάστασης μαζί με το Πάσχα. Ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας που οργάνωσε την Επανάσταση, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, άρχισε τις επιχειρήσεις και την έναρξή της στο Ιάσιο την 24η Φεβρουαρίου του 1821. 5ο και 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Συνέχεια. Εν τούτης, τα εκεί συμβάντα χαρακτηρίστηκαν από την κοινή συνείδηση και καθιερώθηκαν από την ιστορία ως κάτι μεμονωμένο, κάτι σαν πρόλογος της Επανάστασης. Η πλήρης αποτυχία του κινήματος σε μια μη ελληνική χώρα, ίσως και η απογοήτευση των Ελλήνων για την πλάνη περί της υποστήριξης από τη Ρωσία που είχε διαδώσει η φιλική εταιρεία, υπήρξαν τα κύρια αίτια του διαχωρισμού των συμβάντων της Μολδοβλαχίας από τα επαναστατικά γεγονότα της Ελλάδος. Η πολιτεία επικύρωσε το επικρατούν εθνικό συνέστημα καθιερώνοντας ως ημέρα εθνικού εορτασμού της Επανάστασης την 25η Μαρτίου. Κατά ορισμένες απόψεις, ως ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης θεωρείται και η 24η Φεβρουαρίου, οπότε άρχισε η Επανάσταση των Ελλήνων στην Βλαχία, με την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, υπερπίστεως και πατρίδος. Έκτοτε και σε άλλες επαναστατικές πράξεις που έλαβαν χώρα πολύ πριν την 25η Μαρτίου, απλώνεται η Επανάσταση στον ελλαδικό χώρο έως ότου καταλήγει στην επικράτεια της Πελοποννήσου. Στην Ελλάδα είχαν αρχίσει εχθροπραξίες πριν την 25η Μαρτίου, όπως μαρτυρείται και από τις ειδήσεις που διασώθηκαν. Στην αλληλογραφία του Εμπάτρες Ολλανδικού Προξενείου 1821, δεδομένου ότι η Ολλανδική κυβέρνηση δια του προξένου της στην Πάτρα ενημερώθηκε κατά την 23η Μαρτίου ότι η αποτείνος χρόνου σοβούσα επικίνδυνος κατάστασης εξέσπασε και ότι οι Έλληνες ανέλαβαν τα όπλα κατά του δυνάστου. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Καταχειροκροτούνται οι μαθητές των γυμνασίων, μαθητές και μαθήτριες του 5ου, 6ου και 7ου Γυμνασίου Καβάλας. Εδώ, στο παραλιακό μέτωπο, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, παρουσία χιλιάδων πολιτών, αλλά και εκπροσώπων της κυβέρνησης, αιρετών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Μουσικό σχολείο Καβάλας για τη συνέχεια. Ένα ακόμη σχολικό συγκρότημα με ιδιαίτερη ταυτότητα, ιδιαίτερο ύφος που μας κάνουν πραγματικά περήφανους οι μαθητές και οι μαθήτριες, το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου βρίσκονται, σε όποια αποστολή, να πούμε ότι όλα σχεδόν τα γυμνάσια αλλά και λύκεια υλοποιούν προγράμματα Εράσμους. Βγαίνουν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας. Οι μαθητές παίρνουν άλλα ερεθίσματα, παίρνουν εικόνες, εμπειρίες, γεμίζουν ως άνθρωποι. Και έτσι πρέπει, γιατί είναι το μέλλον της χώρας αυτής, το μέλλον της Καβάλας, το μέλλον της περιοχής. Μουσικό γυμνάσιο Καβάλας και χωρίς τα μουσικά όργανα, ούτη, ηλεκτρική κιθάρα, τύμπανα, από ό,τι βλέπω, δεν θα μπορούσαν να μην δεν συμμετάσχουν στην φετινή παρέλαση. Πραγματικά διαφορετική ταυτότητα, διαφορετικό ήχο ή ύφος. Το ηχόχρωμα που δίνουν τα μουσικά όργανα των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Καβάλας είναι το κάτι διαφορετικό. Όλα βέβαια, όλοι οι μαθητές εισπράττουν αντίστοιχα το ίδιο χειροκρότημα.
γιατί όλοι οι μαθητές είναι ίσοι, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Συγχαρητήρια λοιπόν από όλους εμάς. Είμαστε περήφανοι για όλο αυτό το πέρασμα και την παρουσία των μαθητών και μαθητριών και των γυμνασίων της Καβάλας. Που φωνάζουν ταυτόχρονα και συνθήματα, περνούν μηνύματα στον κόσμο ο οποίος τους χειροκροτά. Μπράβο σας! Παρακολουθήσαμε το πέρασμα των μαθητών του πρώτου ΕΠΑΛ Καβάλας από μαθητές και μαθήτριες και ακολουθούν συνέχεια τα λύκεια, το πρώτο λύκειο Καβάλας. Συνέχεια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά τα γυμνάσια, τα λύκεια. Πρώτο λύκειο Καβάλας αφού προηγήθηκε το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Καβάλας. Οι μαθήτριες με τα τύμπανα δίνουν μαζί με τους καθηγητές φυσικής αγωγής το πρόσταγμα για το σωστό βηματισμό. Πρώτο ΕΠΑΛ, πρώτο Λύκειο Καβάλας. Δεύτερο Γενικό Λύκειο Καβάλας στην περιοχή του Βύρωνα στο Φλωρέξ. Πρώτο Λύκειο βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο και ακολουθεί το δεύτερο Λύκειο. Να πούμε ότι στα τέλη του 18ου αιώνα ξεκίνησε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση. Η Φιλική Εταιρεία καλλιέργησε την ιδέα ότι οι Έλληνες μπορούν να επαναστατήσουν ενάντια στο Σουλτάνο και να δημιουργήσουν το δικό τους εθνικό κράτος. Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε στις αρχές του 1821, πρώτα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και μετά στον νότιο ελλαδικό χώρο. Στο βορρά η Επανάσταση απέτυχε, αλλά στον νότο μπόρεσε να κυριαρχήσει. Εκεί οι επαναστατημένοι οργάνωσαν τους πρώτους πολιτικούς θεσμούς στο νέο κράτος. Οι μεγάλες δυνάμεις αντιμετώπισαν στην αρχή αρνητικά την Επανάσταση. Αντίθετα όμως οι φιλέλληνες και το κίνημά τους την είδαν με ενθουσιασμό. Δεύτερο και τρίτο Λύκειο Καβάλα συνέχεια. Το 1825 η Οθωμανική Αυτοκρατορία οργάνωσε αντεπίθεση που έφερε την Επανάσταση σε κίνδυνο. Ο κίνδυνος έγινε μεγαλύτερος από τις εσωτερικές διαμάχες ανάμεσα στους επαναστατημένους που οδήγησαν σε δύο εμφύλιους πολέμους. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις, επειδή περίμεναν να ωφεληθούν από τη νέα κατάσταση, στο τέλος μεσολάβησαν για να σώσουν την Επανάσταση. Πρώτος κυβερνήτης στο νέο ελληνικό κράτος έγινε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο Λύκειο Καβάλα, συνέχεια. Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία, γιατί με αυτή δημιουργήθηκε το ελληνικό, το εθνικό και το ελληνικό κράτος, που σήμερα οι μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων μαθαίνουν την ιστορία των προγόνων τους και έτσι πρέπει. Είναι η πρώτη επανάσταση που κατάφερε να δημιουργήσει ανεξάρτητο εθνικό κράτος στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν πρέπει να μελούμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε την ιστορία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, πολέμησαν, σκοτώθηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να τιμάμε αυτή την ημέρα.
Η ελληνική επανάσταση ξέσπασε σε μια εποχή που έγιναν επαναστατικά κινήματα σε πολλά μέρη στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και εξεγέρσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα συνδέεται με την ιδέα του ελληνικού έθνους που διαδίδεται εκείνο τον καιρό, αλλά και με την οικονομική κρίση που αντιμετώπισαν οι Ορθόδοξοι μετά το 1815. Πάντοτε υπήρχαν οι κρίσεις στη χώρα, στον κόσμο, παγκοσμίως. Μαθήτριες και μαθητές των γενικών λυκείων δίνουν συνέχεια, παρελάβνοντας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και μπροστά από χιλιάδες κόσμου, ο οποίος κατέβηκε στην παραλιακή, φυσικά, με σύμμαχο τον καλό καιρό. Η Γαλλική Επανάσταση είχε μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πολλές δεκαετίες ύστερα από αυτήν ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα που στηρίζονταν στις ιδέες της. Την ίδια εποχή έγιναν και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εξεγέρσεις και οργανώθηκαν αυτονομιστικά κινήματα. Αρκετά ξεκίνησαν από ισχυρούς πασάδες που ήθελαν να ξεφύγουν από τον Σουλτάνο και την εξουσία του. Παράλληλα στους Ορθόδοξους άρχισε να καλλιεργείται σιγά σιγά η ιδέα του ελληνικού έθνους. Όλο και περισσότεροι Έλληνες επιδημούσαν την εθνική απελευθέρωση για να πάψουν οι Έλληνες να είναι υποταγμένοι στους Οθωμανούς. Ήταν όμως δύσκολο να ξεσπάσει μια μεγάλη επανάσταση. Οι νέες ιδέες δεν είχαν διαδοθεί σε πολλούς και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα μεγάλο και ισχυρό κράτος. Επίσης, όπως είδαμε στα τέλη του 18ου αιώνα, ορισμένοι Ορθόδοξοι, κυρίως έμποροι, βελτίωσαν την οικονομική τους κατάσταση. Ανησυχούσαν λοιπόν μήπως η επανάσταση είχε αρνητικές συνέπειες στην οικονομική τους θέση. Όμως, από τις αρχές του 19ου αιώνα, η οικονομία των Ορθόδοξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία περνά μια μεγάλη κρίση. Η οικονομική πρόοδος σταματάει απότομα και αυτό διευκολύνει την ελληνική επανάσταση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την παρέλαση και των λυκείων της πόλης, των λυκείων της Καβάλας, με το έκτο λύκειο Καβάλας, το οποίο και αυτό με τη σειρά του εισπράττει ένα δυνατό χειροκρότημα από τον κόσμο ο οποίος παρευρίσκεται στην παραλιακή. Και τη συνέχεια λαμβάνει ο ελληνικός, τη σκητάλη παίρνει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου του 1877 με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της οικογένειας του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Και σειρά βλέπουμε το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας, το οποίο ιδρύθηκε το 1945. Είναι γυναικείο σωματείο και η Γενική Συνέλευση του αριθμεί σήμερα περίπου 250 μέλη, τα οποία υποβοηθούν με κάθε τρόπο στην προώθηση των στόχων του. Στα τόσα χρόνια παρουσίας του έχει να επιδείξει πλούσια δράση στο πολιτιστικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να κερδίσει την αγάπη και εκτίμηση της κοινωνίας της Καβάλας, του νομού και της χώρας γενικότερα. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας παρελάβουν αυτή τη στιγμή μπροστά από τους χιλιάδες πολιτών, οι οποίοι παρευρίσκονται. Τη σκητάλη παίρνει η Πανυπηρωτική Ένωση της Καβάλας. Και συγκεκριμένη ένωση πλούσια σε πολιτιστική δράση.
Πανυπηρωτική λοιπόν Ένωση Καβάλας με πλούσια ιστορία και με την πρόεδρό της, την κυρία Σπυριδούλα Τσιάπα. Να κρατά ζωντανό το υπηρώτικο στοιχείο. Πανυπηρωτική Ένωση και Λέσχη Ποντίων Καβάλας για τη συνέχεια. Με το λάβαρο της Λέσχης Ποντίων. Με την έναρξη λοιπόν του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους ρίζες, ύστερα από 3.000 χρόνια παρουσίας στο μακρινό Πόντο, κουβαλώντας μαζί τους τα όνειρά τους, τις μνήμες τους, τις παραδόσεις τους, άλλοι με καράβια και άλλοι πεζοί, διασχίζουν τη Μικρά Ασία και φτάνουν στη μητέρα Ελλάδα, η οποία τους υποδέχεται στη θερμή της αγκαλιά. Το 1923 ιδρύουν τον πρώτο ποντιακό σύλλογο με την επωνυμία ο Αλίτρωτος Πόντος. Σήμερα είναι με την επωνυμία Λέσχη Ποντίων Νομού Καβάλας με έδρα την πόλη της Καβάλας. Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Με χαρά και υπερηφάνεια παρελάβουν αυτή τη στιγμή, ενώ ακολουθεί η Θασιακή Ένωση Καβάλας από την ίδρυσή της από το 1931, που αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε μέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας. Είδαμε και τον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη από την Λέσχη Ποντίων Καβάλας, την κυρία Ματίνα Τσουλφίδη και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι παρελάβουν τα εμέλη της Λέσχης Ποντίων Καβάλας με ιδιαίτερη περηφάνεια. Ό,τι και να πούμε για τη Λέσχη Ποντίων είναι λίγο. Όπως επίσης και για τη Θασιακή Ένωση Καβάλας, όπου η λειτουργία της Ένωσης είναι άμεσα συνυφασμένη με το νησί της Θάσου. Με πρόεδρο τον Νικόλαο Τσιλογιώργη. Θασιακή Ένωση Καβάλας και χοροδιδάσκαλο την Δέσποινα Καλαμούκη. Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα απλά μέλη της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, που παρελάβουν σήμερα με ιδιαίτερη χαρά, περηφάνεια, ζωντάνια, μεταφέροντας τον παλμό του νησιού. Λέσχη Ποντίων Καβάλας, Θασιακή Ένωση και έπεται συνέχεια με τη Θρακική Εστία Καβάλας, με τον κύριο Νικόλαο Τσουμπάκη. Και η Κρητική Αδελφότητα. Δίνει δυναμικό παρόν στη σημερινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Κρητική Αδερφότητα ιδρύθηκε με σκοπό την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των κρητικών στην Καβάλα, αλλά και με τη βοήθεια σε αυτούς. Θασιακή Ένωση, Κρητική Αδερφότητα, Πανυπηρωτική Ένωση, Λέσχη Ποντίων, Λύκειο Ελληνίδων και έπεται συνέχεια. Σύλλογος Πελοποννησίων Νομού Καβάλας ο Κολοκοτρώνης με τον κύριο Αθανάσιο Δαμόκα και όλα τα υπόλοιπα σε ρόλο Κολοκοτρώνη σε πρώτο πλάνο κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου. Απολαμβάνουμε τον κύριο Αθανάσιο Δαμόκα, γερός να είναι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Πελοποννησίων Νομού Καβάλας ο Κολοκοτρώνης, που δίνουν πραγματικά μια δυναμική παρουσία στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα.
Είναι πλούσιο το βιογραφικό όλων των συλλόγων της περιοχής. Δεν προλαβαίνουμε πραγματικά να περιγράψουμε ούτε καν με λίγες κουβέντες τη δράση όλων των συλλόγων, καθώς η ροή είναι αυτή που ένα σύλλογος διαδέχεται τον άλλον, με αποτέλεσμα να μας δίνουν το στίγμα με τις παραδοσιακές φορεσιές, και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία του εκάστοτε συλλόγου, να γνωριστούν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είτε Θρακιώτες, είτε Κρητικοί, είτε Θάσοι, είτε Βρύτες, είτε Ηπειρώτες, είναι αυτοί. Σύλλογος Ευρυτών Νομού Καβάλας, και εδώ ζωντανό κύτταρο πολιτισμού του Εύρου και στην Καβάλα, με τους Ευρύτες να μην είναι λίγοι. Γι' αυτό και εδώ και χρόνια δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Ευρυτών, που δίνει δυναμικό παρόν σε κάθε παρέλαση. Σύλλογος Θεσσαλών Νομού Καβάλας, συνέχεια. Θεσσαλή μας. Όπου και αυτοί μετρούν τις πληγές στο Θεσσαλικό κάμπο με όλα αυτά τα οποία είδαμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Φώτης Νικολάου εδώ σε πρώτο πλάνο. Να χαρώ εγώ, Κορμοστασιά, Λεβέντης. Όλοι βέβαια, ανεξαιρέτως, Λεβέντες και Λεβέντισσες, παρελάβουν με χαρά, υπερηφάνεια. Πολιτιστικός Σύλλογος Χωράφας για τη συνέχεια. Με την πρόεδρό τους, την κυρία Χαρούλα Τσανταλβασίδου. Συγχαρητήρια σε έναν υπερδραστήριο. Όλοι οι σύλλογοι είναι δραστήριοι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανέναν μα κανέναν. Όλοι οι σύλλογοι έχουν το δικό τους ύφος, τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους συμμετοχή στα τοπικά δρόμενα. Πολιτιστικός Σύλλογος λοιπόν Χωράφας παρελάβνει συμμετέχοντας και αυτό στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου με όλους μαζί τους συλλόγους οι οποίοι ακολουθούν, όπως ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, ένας ακόμη δραστήριος σύλλογος με τον κύριο Απόστολο Λικουρίνο και τους υπόλοιπους, συμμετέχουν σε όλα τα δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Καβάλας. Και φυσικά και ο Σύλλογος Μικρασιατών, που αν δεν κάνω λάθος ακολουθεί αμέσως μετά. Διπλή γιορτή 25 Μαρτίου. Σήμερα και το γνωρίζουμε όλοι. Εκτός αν βλέπουμε και εδώ ένα πλάνο από την εξέδρα των επισήμων, τον κύριο εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας Νεάπολης. Είναι οι Χνηλάτες. Είναι πολλοί σύλλογοι οι οποίοι παρελάβουν αυτή την ώρα, ο ένας μετά τον άλλον, ο Σύλλογος Μικρασιατών. Τι να πούμε και για τον Σύλλογο Μικρασιατών. Ο Σύλλογος, βλέπω στο βάθος, κατοίκων Νεάπολης. Σύλλογος κατοίκων
Νεάπολης, εξοραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος Κηπούπολης Αγίας Ειρήνης. Ιχνηλάτες από τη μια, σύλλογος κατοίκων Νεάπολης από την άλλη. Δυναμική παρουσία όλων των πολιτιστικών συλλόγων, όχι μόνο σήμερα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με διάφορες δράσεις, τις οποίες οργανώνουν οι ίδιοι, αλλά και σε συνεργασία με το Δήμο. Σύλλογος λοιπόν κατοίκων Νεάπολης, Σύλλογος Ιχνηλατών, Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ποταμουδίων, Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Αγίας Ειρήνης, με τον πρόεδρό μας και τα υπόλοιπα μέλη, τον Νίκο Ντομοϊσίδη, αλλά και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού και όχι μόνο, Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ακολουθεί και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμουδίων, ένας εξίσου υπερδραστήριος σύλλογος. Που βρίσκεται στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλα, σε ένα κτίριο με ιστορία 80 ετών. Ο σκοπός της ίδρυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι η ένωση των ανθρώπων της γειτονιάς και η ευαισθητοποίηση όλων στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Στο Σύλλογο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης για μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακού και μοντέρνου χορού, πλεξίματος, ζωγραφικής και ντεκουπάζ. Αριθμεί περίπου 350 μέλη. Το σήμα του Συλλόγου είναι το φύλλο του καπνού, γιατί η συνοικία των Ποταμουδίων ήταν παραδοσιακά μια γειτονιά καπνεργατών. Όλοι εισπράττουν ένα ζωντανό και ζωηρό πραγματικά χειροκρότημα από τους πολίτες οι οποίοι σήμερα παραβρέθηκαν στο παραλιακό μέτωπο για να παρακολουθήσουν από κοντά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Μετά τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ποταμουδίων, η σκητάλη παίρνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Λουκά, όπου και αυτός με τη σειρά του έχει τη δική του πλούσια ιστορία. Τις δικές του γιορτές, εκδηλώσεις, δράσεις και δραστηριότητες που πραγματικά λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ο Σύλλογος Αρακατσάνων Μουκαβάλας ο Φλάμπουρας δίνει επίσης δυναμική παρουσία στην φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Της διπλής εορτής, όπου εκτός από την επανάσταση εναντίον των Τούρκων γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του χριστιανισμού. Άλλωστε για τον λόγο αυτόν συνδέθηκε και ο εορτασμός της επανάστασης με την ημέρα αυτήν. Ο Σύλλογος Αρακατσανέων Νομού Καβάλας ο Φλάμπουρας και μετά τη σκητάλη παίρνει η ελληνική ομάδα διάσωσης, την οποία θα δούμε σε λίγο. Για την ώρα βλέπουμε το Σύλλογος Αρακατσανέων Νομού Καβάλας ο Φλάμπουρας. Η ημέρα του Ευαγγελισμού ήταν η μέρα που η Παναγία έμαθε τη χαρμόσυνη είδηση ότι πρόκειται να γεννήσει τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Τα χαρμόσυνα νέα μετέφερε στη Θεοτόκο Μαρία ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Μάλιστα δεν της ανακοίνωσε απλώς το νέο, ότι πρόκειται δηλαδή να φέρει στον κόσμο τον Ιησού σαν κάτι το δεδομένο, αλλά ζήτησε τη συγκατάθεσή της. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, που κατέγραψε το γεγονός,
Ο Θεός με αυτόν τον τρόπο έδωσε στην Παναγία τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνη της, δίνοντάς της τη χαρά της συνδημιουργίας. Και εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο την ελληνική ομάδα διάσωσης, όπου είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που ιδρύθηκε το 1978. Διαθέτει 31 παραρτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία, και το τονίζουμε, Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης και από το αντίστοιχο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, καθιστώντας την ως τη μόνη διεθνή διασωστική οργάνωση στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σώμα ελληνικού οδηγισμού για τη συνέχεια μετά την ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία στην Καβάλα άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα από τις αρχές του Γενάρη του 2015 και ήδη έχει συμμετάσχει σε πυροσβέσεις και σε υγειονομικές καλύψεις εκδηλώσεων των φορέων της πόλης. Σώμα ελληνικού οδηγισμού μετά την ελληνική ομάδα διάσωσης, την οποία βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Σώμα ελληνικού οδηγισμού με ιδιαίτερη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς. Με πολλές δράσεις, εξορμής στη φύση και αναπτύσσοντας φυσικά το αίσθημα της κοινωνικοποίησης, αλλά και του ανθρώπου, του παιδιού, του μαθητή, το οποίο έρχεται κοντά με τη φύση και, και οι πρόσκοποι για τη συνέχεια μετά το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Εδώ βλέπουμε την κυρία Ελένη Δουδουλάκη, Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Καβάλα. Κάθε χρόνο λοιπόν, στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου Δουνάστη για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Εκ των πραγμάτων είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος ως αφετηρία της εθνικής παλιγενεσίας. Και με τους προσκόπους και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ολοκληρώνεται ένα ακόμα τμήμα της παρέλασης εδώ από την Καβάλα για να πάρουν τη σκυτάλη τα γήματα του στρατού της 20ης Τεδωρακισμένης Μεραρχίας. Στις 25 Μαρτίου λοιπόν γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 που έγινε εναντίον του τουρκικού ζυγού μετά από τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Με άλλα λόγια, τότε γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, όπως όμως και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου, έτσι και την 25η Μαρτίου. Γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της Επανάστασης. Πιο συγκεκριμένα, η Επανάσταση σε διπλωματικό επίπεδο ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 1821 από τη μακρινή Μολδοβλαχία, τη σημερινή Ρουμανία, από τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην Ελλάδα η εξέγερση ξεκίνησε κάτω από την Πελοπόννησο και γρήγορα εξαπλώθηκε στη στερεά Ελλάδα και από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα. Στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας, που ήταν απαραίτητη για την εκκίνηση της Επανάστασης, καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο νεοελληνικός διαφωτισμός. Από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος, η Βενεστηλής, ο οποίος είχε γράψει και το περίφημο «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Φράση η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τον απελευθερωτικό αγώνα. Φράση η οποία είναι αναρτημένη σε αίθουσες σχολείων, σε διαδρόμους των σχολικών συγκροτημάτων, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Με υπερηφάνεια λοιπόν και υψηλό το αίσθημα και το ανάστημα
τα τμήματα στρατού παρελάβουν αυτή την ώρα μπροστά από χιλιάδες πολιτών οι οποίοι από νωρίς βρέθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας προκειμένου να παρακολουθήσουν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Όπου με τα γήματα της 24ης Μεραρχίας θα έχουμε δυνατότητα να πούμε ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου εδώ από την Καβάλα. Πλέον με αρκετό κόσμο. Μέχρι πριν από λίγο την ηλιόλουστη Καβάλα, καθώς ένα σύννεφο έκρυψε τις δυνατές και λαμπερές εικόνες, οι ακτίνες του ηλίου. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή περνούν, παρελάβουν τα γήματα του στρατού μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Με χαρά και υπερηφάνεια. Ο ξεσηκωμός λοιπόν των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821 υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αφετηρία της Εθνικής Παλιγενεσίας, καθώς πέτυχε την ίδρυση του ελληνικού κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδος ύστερα από την έκλειψη αιώνων στο πολιτικό χάρτη του κόσμου. Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε φάση παρακμής. Συγχαρητήρια στα αγήματα του στρατού της 20ης. Δυνατό το χειροκρότημα από τον κόσμο ο οποίος πλαισιώνει την παρέλαση. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την αποψινή διεξαγωγή της παρέλασης της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου εδώ από την πόλη της Καβάλας με όλους πραγματικά τους συναδέλφους τόσο στο δημοσιογραφικό όσο και στο τεχνικό τμήμα να βρίσκονται από νωρίς το πρωί στις επάρξεις για να σας μεταφέρουμε ήχο και εικόνα. Φυσικά κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού μας προγράμματος θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση και την παρέλαση της Καβάλας αλλά και τις παρελάσεις των όμορων δήμων Παγκαίου, Νέστου, Θάσου, αλλά και των όμηρων περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ξάνθης, Δράμας, Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης και της Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τη φιλαρμονική του Δημοτικού Οδείου του Δήμου Καβάλας να πεανίζει τα εμβατήρια και το Μακεδονία Ξακουστή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την λήξη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου εδώ από την παραλιακή λεωφόρο, την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως που με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της Εθνικής Επετείου με σύμμαχο τον καλό καιρό, εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αιρετούς της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που βλέπουμε εδώ στην εξέδρα των επισήμων. Συγχαρητήρια σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρόνια πολλά Καβάλα. Φυσικά ήμασταν εδώ και είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε το κλίμα και από τις δηλώσεις των αιρετών της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μοναδικές πραγματικά εικόνες, βλέπετε και μια πανοραμική εικόνα μετά το πέρασμα της φιλαρμονικής του Δημοτικού Οδείου της Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, η οποία πεάνιζε καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης τα εμβατήρια, τα επαιτειακά εμβατήρια. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες, συγχαρητήρια στα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, συγχαρητήρια στους Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους εδώ στην Καβάλα και όχι μόνο.
Ο Νίκος Χατζηγιοβαννάκης βρίσκεται μαζί με τους συναδέρφους Δημήτρη Χατζημαλή και Βαγγέλη Καραγιώρα μπροστά ακριβώς από την εξέδρα των επισήμων, εδώ όπου σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας. Το μήνυμα της ημέρας τόσο από την Γενική Γραμματέα του Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Ελένη Δουνδουλάκη, όσο επίσης και τους κυβερνητικούς βουλευτές που είδα στην εξέδρα των επισήμων, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και την κυρία Αγγελική Δελικάρη, την οποία ακούσαμε νωρίτερα έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στην Καβάλα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος για συμβολικούς λόγους βρέθηκε σήμερα στην πόλη της Καβάλας. Και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι αιρετοί της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έδωσαν το παρόν τους στην εξέδρα των επισήμων. Βλέπουμε την πανοραμική εικόνα από την Καβάλα. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα, χρόνια πολλά στους Έλληνες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες, όπως λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής παρέλασης. Διπλή εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Βαγγέλη και στην Ευαγγελία που γιορτάζουν. Βλέπουμε εδώ τον Νίκο Χατζηγιοβαννάκη. Δίνουμε τη σκυτάλη. Είναι η κυρία Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Καβάλα. Ακριβώς. Ναι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, βρίσκομαι στην πανέμορφη πραγματικά Καβάλα για αυτή την τόσο χαρμόσυνη ημέρα που οι Έλληνες γιορτάζουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και όπου βρίσκονται. Η 25η Μαρτίου αποτελεί μια διπλή τόσο σημαντική εορτή για τον ελληνισμό και για την Ορθοδοξία και αποτελεί πραγματικά μια μέρα ορόσημο. Η Επανάσταση του 21 υπήρξε ένα κορύφωμα. Οδήγησε στην απελευθέρωση της πατρίδας, αλλάζοντας για πάντα την πορεία του ελληνισμού. Σήμερα, εκτός από το ότι τιμούμε τους προγόνους μας για τις θυσίες και τους αγώνες μας, τους αγώνες τους, είναι μια αφορμή για να και τα ιδανικά τα οποία ενέπνευσαν τους αγωνιστές του 21 αλλά και τους πανταχού φιλέλληνες και πάνω απ' όλα την αξία της ελευθερίας με αρετή και τόλμη. Χρόνια πολλά στην Καβάλα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Χωρίς να... Ακούμε λοιπόν την κυρία Δουνδουλάκη που είπε δυο λόγια. Ψήφισε το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Ωστόσο, σας είδαμε κάποια στιγμή στην εκκλησία μετά τον πύρινο λόγο σήμερα του Σεβασμιωτάτου, να αισθάνεται μια έτσι λίγο μικρή αμηχανία ή όχι? Δεν πιστεύω ότι η σημερινή μέρα αρμόζει σε άλλες δηλώσεις και για άλλα θέματα πέραν της τόσο σημαντικής αυτής εθνικής επετείου. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Ελάτε λίγο, κύριε Μαρκόπουλε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες, όλους τους καβαλιώτες. Γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη θρησκευτική εορτή, τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας του Τόκου, και ταυτοχρόνως γιορτάζουμε σήμερα και την έναρξη της εθνικής μας παλιγενεσίας, την Επανάσταση του 1821. Θέλω να τονίσω δύο χαρακτηριστικά της και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά. Το πρώτο είναι ότι υπήρξε μια καθολική έγερση του έθνους υπερπίστεως και πατρίδος και υπήρξε μια εξέγερση η οποία ήταν εθνική και χαρακτηριζόταν από μια ομοφωνία, από ένα κοινό συνέστημα. Δεν είχε ούτε ταξικά χαρακτηριστικά ούτε πολιτικές προτιμήσεις. Ήταν μια εξέγερση στην οποία οι άνθρωποι θυσίασαν τον εαυτό τους προκειμένου να πετύχουν να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να μπορούμε να είμαστε σήμερα Ευρωπαίοι, να διεκδικούμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, να διεκδικούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν θα είχαμε τίποτα από αυτά αν ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης και μαζί με όλους αυτούς όλοι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι δεν θυσίαζαν την περιουσία τους και πολλές φορές και τη ζωή τους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι εδώ και ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας.
Κύριε Λαζαρίδη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Ημέρα εθνικής περηφάνειας και θρησκευτικής κατάνοιξης η σημερινή. Ημέρα μνήμης και τιμής, θα έλεγα, για τους προγόνους μας που αγωνίστηκαν το 1821, αλλά και για τη λαμπρή γιορτή του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου, η οποία γιορτή ταυτίστηκε με την Επανάσταση. Υποκλινόμαστε στους ήρωες που με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της ελευθερίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας, που ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης, που ύψωσαν το λάβαρο του αγώνα, στέλνοντας μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο για τις πανανθρώπινες αξίες, τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αγάπης στην πατρίδα μας. Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου, 203 χρόνια μετά, παραμένει πάντα επίκαιρο. Ενωμένοι στα μεγάλα και τα σημαντικά, οφείλουμε όλοι μας να εμπνευστούμε από το σθένος και την δύναμη των ηρώων του 1821 και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις νέες προκλήσεις οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας. Για μια Ελλάδα υπερήφανη, για μια Ελλάδα δυνατή, για μια Ελλάδα που αξίζει σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες, χρόνια πολλά στους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στην καβάλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Ο κύριος, ο νέος... Να το καλωσορίσουμε και όλα στην καβάλα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή, θρησκευτική και εθνική για την πατρίδα μας. Πέρα από τα μηνύματα που εκπέμπονται, αυτό που πρέπει να ευχηθούμε είναι υγεία και να μας μείνουν μέσα από τις αναλύσεις, τις ιστορικές δύο πράγματα. Ότι με ελπίδα και πίστη πετυχαίνουμε το στόχο και πάντα σε κάθε επίπεδο ενωμένοι, χωρίς διχόνοιες, χωρίς γκρίνιες, ελπίδα και πίστη. Και ο κάθε σκοπός θα επιτευχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Να πούμε λοιπόν, Γιάννη, ότι κάπως έτσι ουσιαστικά ολοκληρώνεται σταδιακά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Δεν ξέρω αν με ακούτε, δεν έχω εγώ επιστροφή. Σε ακούμε, Νίκο. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω τώρα, εγώ δίπλα μου έχω ένα μικρό. Ακρίωσες, βλέπω. Λοιπόν, τι είσαι ντυμένος? Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης. Πώς σε λένε? Άκη. Πόσο χρόνο είσαι? 5,5. 5,5. Είπες ποίημα φέτος για την 25η Μαρτίου? Ναι. Τι ποίημα είπες, μπορείς να μας το πεις? Ναι. Το θυμάσαι? Ναι. Για πες το μας λοιπόν. Τους Τούρκους επολέμησα με θάλωλε παιδιά. Κολοκοτρώνη με φωνάζουνε και γέρο του Μποριά. Μάχες δεκάδες έδωσα για όλη την αμπιοσύνη. Θα την γλυκιά, τη λεχταριά και τη δικαιοσύνη. Τώρα να σου κάνω και μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Τι γιορτάζουμε σήμερα? Λοιπόν, εχθές από τους Τούρκους. Εντάξει, κόλατο. Μπράβο σου! Λοιπόν, Νίκο, συγχαρητήρια στο μικρό Άκη, δεν το συζητάμε. Μπράβο για το ποίημα, μπράβο για την απάντηση στην ερώτηση. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτα άλλο πραγματικά να πω. Γεια σου, Άκη. Λοιπόν, σου. Τα καλύτερα ακούω από το στούντιο για σένα, γιατί ήξερες τελικά τι γιορτάζουμε σήμερα. Ναι. Κάτσε και δεν σε ρώτησα το βασικό. Τι τρώμε σήμερα? Καλαμαράκια. Πατάτε τηγανιτέ. Η πατάτη τηγανιτή είναι απαιτούμενο. Και μπακαλιάρο. Έτσι, μπράβο, Άκη μου. Αυτό περίμενα να ακούσω. Πάρα πολύ, γλυκέ μου. Να ακούσουμε και τον μπακαλιάρο. Ήθελες το φαγητό, γι' αυτό δεν έκοβες τη σύνδεση. Έτσι. Είναι και λοιπόν, η ώρα τώρα, η κατάλληλη. Έτσι, Γιάννη. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν. Ο καιρός τώρα έφυγε ο ήλιος, άρα παρελάσεις σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διεξήχθησαν υπό άριστες καιρικές συνθήκες. Τώρα νομίζω ότι σκυτάλοι παίρνουν τα καφέ, τα εστιατόρια. Έτσι. Ο κόσμος κατέβηκε, καταχειροκρότησε. Να πούμε ότι είχαμε κάποια μικρά συμβάντα που απασχόλησαν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με κάποια μικρά λιποθυμικά επεισόδια. Ήταν επιποδός και το Τμήμα Τροχείας και η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα και αντιμετωπίστηκαν χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό. Μάλιστα, Νίκο Χατζηγιοβανάκη, να ευχαριστήσω και εσένα και τους εκλεκτούς συνεργάτες, Δημήτρη Χατζημαλή και Ευαγγέλη Καραγεώρα. Και χρόνια πολλά στο Ευαγγέλη Καραγεώρα, έτσι, συγγνώμη για τη διακοπή. Το είπαμε λίγο νωρίτερα, και στον Σάβα Τσίγκα, φυσικά και σε όλο το υπόλοιπο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, το οποίο βρίσκεται από νωρίς το πρωί στις επάρξεις, τόσο στο Παγκαίο όσο και στον Έστω και τη Θάσο, τον Νίκο Σπιτσέρη, τον Χρήστο Μαυριόπουλο, τον Κώστα Χρυσοχοίδη και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Αυτά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την συνεργασία και για σήμερα. Και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Αυτό θα πούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και
με ελπίδα και πίστη μπορούμε να πετύχουμε, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα. Ομόνοια, σύμπνοια, συνεργασία, ομοψυχία, αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμός, αγάπη για τον συνάνθρωπο, να διώξουμε από πάνω μας οποιοδήποτε ίχνος τοξικότητας και ας βοηθάν αυτές οι επαιτειακές ημέρες να το θυμόμαστε πολύ περισσότερο όλο αυτό, με ελπίδα και πίστη. Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, τους ανθρώπους που πραγματικά πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα κάτω από αυτόν τον υπέροχο ελληνικό ήλιο. Το πρόγραμμά μας, όπως είπαμε και νωρίς το πρωί σήμερα λόγω της Εθνικής Επετείου, μεταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση τις παρελάσεις των όμορων δήμων Παγκαίου, Νέστου, Θάσου, αλλά και των όμορων περιφερειακών ενωτήτων με χαρακτηριστικά αποσπάσματα στα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Ξάνθη, Δράμα, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και Κεντρική Μακεδονία. Μην ξεχνάμε την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, την οποία στέλνουμε την καλησπέρα μας και τις ευχές μας. Χρόνια πολλά στον Βαγγέλη και στην Ευαγγελία, διπλή εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ευάγγελο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στο πλαίσιο της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής On Camera News αύριο 26 Μαρτίου στις 2.30 ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Γεια σας.